Άντριου Τέιτ μπαναρίστηκε από όλα τα social media του, στα οποία είχε άπειρους ακόλουθους. Τον μπάναραν γιατί τον θεωρούσαν επικίνδυνο. Γιατί τον θεωρούσαν επικίνδυνο? Άλλοι τον είπαν μισογυνιστή. Τον θεωρούσαν επικίνδυνο γιατί τάβαζε με την κοινωνία του σήμερα, με τους κανόνες και τις νόρμες της κοινωνίας του σήμερα. Μίλησε για τα εμβόλια, μίλησε για τη βία, μίλησε για τα ναρκωτικά, μίλησε για την κατάθλιψη. Ο τρόπος που μιλούσε ήταν κοφτός και πολύ αυστηρός και πολύ ενδεχομένως σκληρός. Δεν λέω ότι συμφωνώ σε όλα. Συμφώνησα σε κάποια βίντεο του που μου έκαναν κλικ εμένα, όχι σε όλα. Δεν έχει σημασία όμως. Μπορεί κάποια βίντεο του να με ξένησαν, να με πείραξαν. Παρ' όλα αυτά όμως τον παρακολουθούσα. Γιατί είχε λόγο ο άνθρωπος και πολλοί δεν έχουν λόγο. Όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κρυμμένοι πίσω από τις οθόνες του κινητού τους, με κάποια προφίλ τα οποία τα λέω προφίλ φαντάσματα, και μπαίνουν σε άλλους λογαριασμούς που έχουν λόγο και μιλάνε, άσχετα το τι λένε, ελευθερία λόγου έχουμε, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Αυτοί που κρύβονται πίσω από τα προφίλ φαντάσματα, από ανώνυμους λογαριασμούς, μπαίνουν και βρίζουν, μιλάνε με άσχημα λόγια, και στην ουσία κάνουν και αναφορές σε αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν μπροστά και μιλάνε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι τη γνώμη μου για τον Άντριου Τέιτ. Ό,τι και να ήταν ο άνθρωπος, σας λέω και εγώ ότι σε άλλα βίντεο του συμφώνησα και σε άλλα διαφώνησα, σε άλλα μου φάνηκε soft, σε άλλα μου φάνηκε σκληρός, παρόλα αυτά τον παρακολουθούσα. Γιατί είχε λόγο, είχε άποψη, φαινότανε δηλαδή ο άνθρωπος ότι έχει κάτι να πει. Γιατί θα πρέπει να τον λογοκρίνουμε τόσο άσχημα, γιατί θα πρέπει να τον φοβηθούμε, γιατί θα πρέπει εμείς, αυτοί τέλος πάντων που είναι πίσω από προφίλ φαντάσματα, να μπαίνουν και να του κάνουν αναφορές, γιατί λογικά γι' αυτό του ρίξανε τα social media του, και να μην αφήνουμε τους ανθρώπους γενικά να βγαίνουν να λένε τη γνώμη τους ελεύθερα. Υποτίθεται ότι ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Και αν θες εσύ συμφωνείς, αν θες διαφωνείς. Και όπως λέω, έχετε το τηλεκοντρόλ στο χέρι σας. Αν δεν σας αρέσει κάποιος, αν δεν σας αρέσω π.χ. εγώ, αλλάξτε κανάλι. Όπως είναι στη τηλεόραση. Δεν μου αρέσει αυτή η εκπομπή, βρε αδερφέ, είναι βαρετή. Ή έχει βία πολύ και εγώ δεν θέλω να βλέπω βία. Ή είναι θρίλερ και το θρίλερ μου γαμάει την ψυχολογική μου κατάσταση. Οπότε κάνω αλλαγή στο κανάλι. Έτσι θα κάνετε. Δεν, με δόλιο τρόπο δεν θα πηγαίνετε να κάνετε αναφορές στα προφίλ των άλλων. Και δεν μιλάω για μένα. Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Και να σας πω και κάτι. Του μπανάρανε τους λογαριασμούς. Οι ακόλουθοί του, που είναι τεράστιος όγκος, βγήκανε και μοιράζουν την τελευταία του συνέντευξη σε όλα τα social media. Και στην ουσία έτσι γεννιούνται οι ήρωες. Τον κάναν ήρωα. Αυτός δεν ενδιαφέρεται έτσι κι αλλιώς. Δεν του κόστησε... Τον προβλημάτισε ενδεχομένως για λίγο όλο αυτό που έγινε, αλλά δεν του κόστησε λεφτά. Ο άνθρωπος ούτως ή άλλως έχει καζίνο στη Ρουμανία, έχει 1000 business. Τα social media τα χρησιμοποιούσε για να παρακινεί τον κόσμο για motivation, σύμφωνα με αυτά που θεωρούσε αυτό σωστά. Και υπήρχαν πάρα πολλοί που τον ακολουθούσανε, έτσι όπως τα έλεγε. Είχε κοινό, αλλά είχε και λίγους haters. Αυτοί οι λίγοι haters κάνανε τη δουλειά. Πάντα κάνουνε οι λίγοι haters τη δουλειά. Και να ξέρετε ότι η αρνητική πληροφορία ταξιδεύει πιο γρήγορα από τη θετική. Οπότε αν ένα 10% μιλούσε άσχημα και διέδιδε άσχημες πληροφορίες στα social media για τον Άντριου Τέιτ, αυτά κυκλοφορούν πιο γρήγορα από ότι τα θετικά που πήγε να περάσει ο Άντριου Τέιτ. Εγώ μένω στα θετικά. Εμένα για την κατάθλιψη που μίλησε, για την κοινωνία του σήμερα, για τη βία,
για τα χρόνια που πέρασε έτσι τα φτωχά και πώς έφτασε να έχει τόσα πολλά πράγματα, για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Εμένα αυτά που τον άκουσα να μιλάει μου πέρασε κάποια ωραία θετικά συναισθήματα, κάποιες ωραίες θετικές σκέψεις έκανα, θετικές, όμορφες. Δηλαδή κάπου λίγο έτσι μου έκανε ένα κλικ. Υπήρχαν όμως και βίντεο που ήταν πάρα πολύ σκληρός και σοκαρίστηκα. Δεν έχει σημασία. Εγώ συνέχιζα να τον παρακολουθώ γιατί είχε λόγο. Παρακολουθήστε τους ανθρώπους, αν δεν σας αρέσουν, αλλάξτε το κανάλι. Μην βγάζετε όμως κακία, μην πηγαίνετε να κάνετε κακό στον άλλον επειδή δεν συμφωνείτε. Υπάρχουν άνθρωποι που από τη δική του ιστορία εμπνεύστηκαν και η Μέλ Ρόμπινς είπε κάποια στιγμή, αν μπορώ εγώ να βγω και να πω την ιστορία μου, το τι έχω περάσει και να εμπνεύσω με αυτή την ιστορία, το λέω και να τριχιάζω, 1, 2, 3 άτομα, έχω πετύχει. Αυτό είχα ακούσει πριν από ένα χρόνο από τη Μέλ Ρόμπινς και ξεκίνησα κι εγώ το motivation. Κάποιοι με ακολουθούν και τους αρέσω και κάποιοι έχω και κάποιους haters. Παιδιά, για σας τους haters, αν δεν σας αρέσει, μη σας αρέσει. Όταν βγάζουμε και κάνουμε κακό στον άλλον, είναι μια αρνητική ενέργεια και πάντα η αρνητική ενέργεια που βγάζουμε προς τα έξω γυρνάει πάλι σε μας, πολύ διωγγωμένη, πολύ πιο μεγάλη και στην ουσία βλάπτουμε εμάς τους ίδιους. Αυτά για τον Andrew Tate. Στα σχόλια κάτω θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας γνώμη. Συζήτηση κάνουμε, ανοιχτά τα σχόλια κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο πάμε ένα like, εγγραφή στο κανάλι για τους καινούριους κάτω και το κουδουνάκι δίπλα την πρώτη επιλογή για να σας έρχονται όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!